Ο ρωσικό στρατό σφυροκοπάει την Ουκρανική επικράτεια με 120 πυράβλου. Μπαρά ρωσικών επιθέσεων από τη Μόσχα στη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Οι Ρώσοι εξαπολύουν πυραυλικά χτυπήματα στο Κίεβο σε ουκρανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο. Χιλιάδε πολίτε συγκεντρώνονται στα μετρό του Κιέβου που έχουν μετατραπεί σε καταφύγια. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ενεργειακέ υποδομέ στη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και στην ηλεκτροδότηση, καθώς η μισή Ουκρανική επικράτεια είναι βυθισμένη στο σκότος. μένς Ο Ρωσικός στρατός βομβαρδίζει και την Οδυσσό. Τουλάχιστον 10 άτομα μέχρι στιγμή έχουν χάσει τη ζωή του. Στόχο του εχθρού ήταν η ενεργειακή μα υποδομή σε όλη την Ουκρανία. Δυστυχώ, ορισμένε εγκαταστάσει υπέστησαν ζημίες από απευθεία χτυπήματα και πτώσει συντριμιών. Στο Μικολάιβ, επίθεση με ντρόουν σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε άλλου έξι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Η αλλαγή ηγεσία στο Λευκό Οίκο έχει φέρει τα πάνω κάτω στον πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία και αυτό. Γιατί μέχρι τώρα ο πρόεδρο τη Ουκρανία, Βολοντίμ ήταν όχι μόνο βέβαιο για την νίκη τη χώρα του, αλλά ζητούσε και άδεια για να κάνει χτυπήματα μεγάλου βεληνικού στη Μόσχα. Πλέον ο Ουκρανό πρόεδρο κάνει στροφή 360 μοιρών και κάθε μέρα επαναλαμβάνει πω η κατάσταση στο μέτωπο στην Ανατολική Ουκρανία είναι δύσκολη και πω οι ρωσικέ δυνάμει επελάβουν όλο και περισσότερο. Το Κρεμλίνο πάντω διαμηνεί σε κάθε τόνο πω οι όποιε διαπραγματεύσει με την Ουκρανία για τη λήξη του πολέμου θα πρέπει να επαναλαμβάνουν τη νέα εδαφική πραγματικότητα. Την ενόχληση του για την πρόσφατη συνομιλία Σόλτ Πούτιν έδειξε ο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Αντρί Σιμπίχα. Αυτέ οι επιθέσει αποτελούν την πραγματική απάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στου ηγέτε που του τηλεφώνησαν ή τον επισκέφτηκαν τον τελευταίο καιρό. Από την πλευρά του, ο Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτ δήλωσε πω η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν παρήχε καμία ένδειξη αλλαγή στις θέση του Ρώσου Προέδρου για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Άξιζε τον κόπο να μιλήσω με τον Πούτιν προκειμένου να διαλύσει οποιασδήποτε ψευεστήσει μπορεί να έτρεφε ότι η Δύση ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την υποστήριξή τη στην Ουκρανία. Ο Πρόσθεσε, αναφερόμενο στην επιστροφή του Ντόναλτ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, πω δεν θα ήταν ωφέλιμο αν η Ουάσιγκτον είχε τακτική επικοινωνία με τον Πούτιν, ενώ κανένα άλλο Ευρωπαίο δεν έχει.